Μετά από αυτήν την μικρή διακοπή μίας εβδομάδας για να ολοκληρωθεί το αφιέρωμα που είχε το Seven Arts στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις τέχνες και σας καλούμε να το δείτε κάνοντας κλικ πάνω δεξιά, επιστρέφουμε στο σχετικό σου με τις τέχνες από το κανάλι Seven Arts και μπορείτε βέβαια να μας βρείτε στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Το κίνημα του ρομαντισμού αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία για να εξαπλωθεί αργότερα, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία. Καταρχάς, αποτέλεσε λογοτεχνικό ρεύμα, ωστόσο επεκτάθηκε τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στη μουσική. Ιστορικά ακολούθησε την περίοδο του διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην αριστοκρατία της εποχής. Συνδέθηκε μάλιστα ισχυρά με τις ιδέες του Jean-Jacques Rousseau. Κύριο χαρακτηριστικό του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης φυσικά, καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα σε σχέση με τις περισσότερο κλασικές αντιλήψεις. Στο ρομαντισμό, κυρίαρχο στοιχείο είναι η έμφαση στο συναίσθημα, όχι τόσο εναντίον της λογικής, όσο εναντίον της μονόπλευρης κυριαρχίας της λογικής. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις για το πιο κοινωνικό επαναστατικό καλλιτεχνικό κίνημα, το κίνημα του ρομαντισμού. Η βιομηχανική επανάσταση, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και ο οικονομικός φιλελευθερισμός, η αστικοποίηση, η πολιτική συνειδητοποίηση των κατωτέρων οικονομικά τάξεων, οι πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη ορίζουν το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίστηκε το κίνημα του ρομαντισμού. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Νέα Ζηλανδία, η Βόρειος Αμερική, η Λατινική Αμερική προσέφεραν νέες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους με επακόλουθο τη μετακίνηση προς αυτούς τους τόπους από την Ευρώπη να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις συνεχώς πολλαπλασιάζονταν και η μαζική παραγωγή στις νέες βιομηχανικές μονάδες εντατικοποιήθηκε. Η βιομηχανική επανάσταση εδραιώθηκε στα κράτη της Ευρώπης σε διαφορετικούς χρόνους. Ο σιδηρόδρομος ένωσε τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ το 1838 τις δύο ηπείρους συνέδεσαν τα μεγάλα αγγλικά και γερμανικά ατμόπλια. Με τον όρο ρομαντικός δεν χαρακτηρίζεται μόνο ένα καλλιτεχνικό στυλ, αλλά μια πνευματική στάση απέναντι σε μια δύσκολη κοινωνική κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από το δίπολο εμπιστοσύνη για την πρόοδο και φόβος του καινούριου, το οποίο αντανακλάται σε πολλούς τομείς της τέχνης, της λογοτεχνίας και της μουσικής. Ο όρος ρομαντισμός και τα παράγωγά του πρωτοεμφανίζονται στην Αγγλία το 17ο αιώνα, κυρίως στη λογοτεχνία, σε διηγήματα όπως είναι τα γνωστά romances, με υπότες και περιπέτειες, σε αφηγήσεις γύρω από τις αντικσότητες της ζωής, σε διηγήσεις ιστοριών που βασίζονται στην ανεκπλήρωτη αγάπη και το πάθος. Στη Γερμανία δε, η πρώτη ρομαντική σχολή παίρνει το όνομα του Sturm und Drang, της θύελλας και της ορμής. Ανάμεσα στο 1798 και το 1800, καλλιτέχνες και φιλόσοφοι όπως ήταν ο Γκέτε, ο Σίλερ, ο Χέρντερ, ο Σέλινγκ γράφουν τις σκέψεις τους στο περιοδικό Ateneum που εκδίδεται στην Ιένα και στο Βερολίνο. Εκεί υμνούνται η συναισθηματική έξαρση και το μεγαλειώδες που αντικατοπτρίζεται στο άπειρο, η απεγνωσμένη επιθυμία για κατάκτηση των υψηλότερων και πάντα άφταστων ιδανικών, η ανησυχία του ανθρώπου αλλά και η μελαγχολία του, οι οποίες ως προρομαντικές έννοιες θα εξαπλωθούν γρήγορα σε όλη την Ευρώπη.
Ο σκήνημα δε ο ρομαντισμός επικρατεί στην Ευρώπη ανάμεσα στο 1800 και το 1850, ενάντια στον αυστηρό ορθολογισμό και στον αθεϊσμό του διαφωτισμού, ο ρομαντικός άνθρωπος επιστρέφει στη θρησκευτικότητα και δίνει στην καλλιτεχνική δημιουργία τη σημασία της θρησκευτικής πίστης. Βρίσκεται ακόμα ενάντια στον ορθολογικό αντιιστορισμό του διαφωτισμού, δίνει δηλαδή μεγάλη αξία στις λαϊκές παραδόσεις και στην εθνική ταυτότητα. Τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα χαρακτηρίζονται από την έξαρση του εθνικισμού και την αναζήτηση του τοπικού χρώματος και η πνευματική και πολιτισμική ταυτότητα του έθνους θεωρούνται ως το αποτέλεσμα της ρομαντικής αντίληψης για την ιστορία. Ο καλλιτέχνης, προερχόμενος από τη μεσαία τάξη, αποκτά συνείδηση του έργου του ως έργο της διάνοιάς του. Προϊόν της ιδιοφυΐας του καλλιτέχνη είναι το έργο τέχνης, το οποίο κατόπιν πωλείται ως εμπορικό είδος. Ο καλλιτέχνης αποκτά συνείδηση ότι είναι ένας επαγγελματίας σε μια ανταγωνιστική κοινωνία και αντιδρά απογοητευμένος επικριτικά απέναντι στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρομαντικός καλλιτέχνης επιδιώκει και επιθυμεί τη συμμετοχή του στα κοινωνικά δρόμενα της εποχής, ενώ θέματα της επικαιρότητας αποτελούν πηγή της έμπνευσής του. Αναζητά μορφές έκφρασης για να αποτυπωθεί η προσωπική του αισθητική και αντιτίθεται στον νεοκλασικισμό, ο οποίος, αναζητώντας το ιδεώδες της αρμονίας και της απόλυτης ομορφιάς, είχε υπερτονίσει τη λογική και είχε τυποποιήσει την καλλιτεχνική έκφραση. Στις αυστηρές προδιαγραφές του νεοκλασικισμού, το αυθόρμητο και η παρόρμηση του καλλιτέχνη δεν είχαν πεδίο έκφρασης. Η ιδέα της ελευθερίας της έκφρασης, η ιδέα του ατομικισμού όσον αφορά στην εκδήλωση του συναισθήματος, καθώς και η αναζήτηση της πρωτοτυπίας και της δημιουργικής φαντασίας, καθιστούν τη τέχνη πεδίο αναζήτησης της ατομικής έκφρασης του ρομαντικού καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης, στην αναζήτησή του να αποδεσμευτεί από τα κλασικά πρότυπα και τις ιδανικές μορφές τους, αντλεί έμπνευση από το εξωτικό στοιχείο που παίρνει τα χαρακτηριστικά της φυγής από την πραγματικότητα, είτε ως προς το χώρο, το οποίο τον ονομάζουμε οριενταλισμό, είτε ως προς το χρόνο, όπως είναι ο υποτισμός και η αρχαιότητα. Αντικαθιστά τον ορθό λόγο με εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου που είναι, θα λέγαμε, αλόγο, δηλαδή χωρίς λόγο, και αναζητά την έμπνευσή του όχι στους κανόνες της σύνθεσης, αλλά στο ενθουσιαστικό πάθος, στο όνειρο, στον εφιάλτη, στη μαγεία, στο άγχος, στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η επαφή του με τη φύση ως αντίδραση στην αυξανόμενη αστικοποίηση παίρνει τα χαρακτηριστικά είτε του πιτορέσκ, δηλαδή του γραφικού, του αναπάντεχου, του εξωτικού, είτε του σουμπλίμ, δηλαδή του υψηλού, που δηλώνει τη συναισθηματική έξαρση, το φόβο και το δέος μπροστά στην ανυπέρβλητη φύση, έννοιες που αποτελούν τις κυρίαρχες αρχές των ρομαντικών καλλιτεχνών, τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι ρομαντικοί καλλιτέχνες εκφράζονται με ιδιαίτερο τρόπο μέσα στο πλαίσιο του ρομαντισμού. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η απέτηση για ελευθερία, της δημιουργικής φαντασίας και του ατομικού συναισθήματος, ένα χαρακτηριστικό που έδωσε νέες εκφραστικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς της τέχνης. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη σπουδαία περίοδο του κινήματος του ρομαντισμού θα ξεκινήσουμε από την αρχιτεκτονική και το Gothic Revival, την οποία προώθησε ο Horace Walpole, και η προτίμηση προς τους κήπους εξωτικού τύπου που, παίρνοντας αντίθετη θέση στη γεωμετρική τεχνοτροπία ενός Le Notre, ακολουθούν την αντίληψη του γραφικού που διατύπωσε θεωρητικά ο Price το 1794.
Θα συνεχίσουμε με τη ζωγραφική και από τα σχέδια της Μέδουσας του Ζερικό, το οποίο δημιουργήθηκε το 1819, που πολεμά τον νεοκλασικισμό. Θα φτάσουμε στην παρουσίαση στο παρισινό σαλόν των πινάκων του Constable και έργων του Delacroix, αλλά και άλλων καλλιτεχνών, για να κάνουμε μια στάση στη γλυπτική και τη λογοτεχνία, για να συνεχίσουμε με την μουσική και να ολοκληρώσουμε το κίνημα του ρομαντισμού με την ρομαντική περίοδο στη χώρα μας. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, αρχίζοντας αυτό το ταξίδι μας στο κίνημα του ρομαντισμού με την αρχιτεκτονική. Αν αυτό τώρα το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια σε ποια έργα του κινήματος του ρομαντισμού θα θέλατε να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για τη τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.